Τα σιλάρικα σου μάτια με έχουνε τρελάνει. Δεν λογαριάζει.
ένα λίγο σολ και... Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι η εκπομπή αφιερωμένη στα νιάτα, τα οποία τραγουδάνε πράγματα του παρελθόντος. Και αυτό είναι το περίεργο και το παρήγορο και το ενθαρρυντικό. Όταν λέω του παρελθόντος, όχι ότι να είναι, ότι παραμένει νέο και αποκαλυπτικό. Πριν απ' όλα όμως, θα ήθελα να καλωσορίσω την Ελένη Κοκκίδου, και να της αφιερώσω την εκπομπή τη σημερινή, διότι είναι μία συνάδελφος η οποία ξεχωρίζει πραγματικά με το ήθος της, με το ταλέντο της, με την παιδεία της, με την αισθητική της, με την καλοσύνη της, με την άβρα της. Ένα ισχυρό παρελθόν, πολύ ισχυρό παρόν και είμαι βέβαιος ισχυρότερο μέλλον. Και επειδή τη γνωρίζω 38 χρόνια, ήμουν εγώ 5 ετών και αυτή 2, και είναι σαν αδερφή μου. Να μην πω ότι είναι αδερφή μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ. Και η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Να σε φιλήσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Παύλο Παπαδημητρίου. Σε ευχαριστώ πάρα εδώ, πολύ. Τιμή μου, τιμή μου. Μεγάλη, πολύ περισσότερο με την νεολαία εδώ μαζί. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μανιάτη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη, και δημογραφικά όλο και πέφτει. Ναι, είδες κάτι πριν αρχή. Ναι. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνουμε εκπομπές και αφιερώματα, Νίκο, ερχόμαστε και είναι νέοι. Και είναι όλο και πιο νέοι. Έτσι πρέπει γιατί, να είναι. Γιατί το ρεμπέτικο γράφτηκε όταν η δημιουργία του ήταν νέοι. Ακριβώς. Το βασικό. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Πρέπει να πιστώσουμε και στο σταθμό την εμπιστοσύνη του νεότερου ανθρώπου. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Να ευχαριστήσω τον Νικόλα Βαφιάδη. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου η χαρά και η τιμή. Να σε καλά. Και τη συνάδελφό μου, την Ιερόπ Εκτέση, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι απόψε. Πολύ που είμαι εδώ. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα νεότερα συγκροτήματα, τα οποία τραγουδούν
τα τραγούδια αυτά, τα ρεμπέτικα, τα σμυρναϊκά, τα λαϊκά, όλα αυτά βέβαια είναι κάπως συγκεχημένα στο μυαλό μας. Όλα έχουν ένα κοινό ήχο. Θα έλεγα ότι έχουν και μία κοινή ευαισθησία και αυτό είναι κυρίως που τα ενώνει. Δεν θα ήθελα να κάνουμε λοιπόν διαχωρισμούς, γιατί αυτά είναι συνήθως περίεργα, μας παγιδεύουν, μας εχμαλωτίζουν και δεν μας αφήνουν να τα χαρούμε τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν αρκετά συγκροτήματα, θα τα υποδεχτούμε, θα τα ακούσουμε όλα, θα μιλήσουμε μαζί τους και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υποδεχτούμε τους Κιουρντί.
Αλήθεια, τι σημαίνει ακριβώς κιουρτή, για εξηγήστε μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση μας. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να είστε καλά. Είμαστε κιουρτή λοιπόν, είμαστε ένα λαϊκό ρεμπέτικο σχήμα. Κιουρτή είναι ένας λαϊκός μουσικός δρόμος, οι μουσικοί θα το ξέρουν. Στο πιάνο είναι ο Άρης, ο Ραφάτη. Στην κιθάρα είναι ο Άρης Παπαγιαννίδης. Στο μπουζούκι είναι ο Χάρης Καφέτσης. Και ο Φίλιππος Πουρπουτίδης στα κρουστά. Είμαστε όλοι παιδιά του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, εκεί αποφοιτήσαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εδώ πέρα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι όσο το δυνατόν, όσο πιο γνήσιο γίνεται. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και το υποστηρίζουμε. Και πόσα χρόνια έχετε δραστηριότητα, δηλαδή? Σαν κιουρτή είμαστε 7-8 χρόνια περίπου. Ναι. Εμφανίζεστε κάπου συχνά? Ναι, ναι, τραγουδάμε σε διάφορα ρεμπετάδικα, μεζεδοπολία. Ναι. Δηλαδή είναι αμιγώς επαγγελματικό, αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε σαν οι περισσότεροι σαν πρώτη δουλειά μια άλλη δουλειά. Άλλη εννοείται. Εννοείται, ναι. Αλλά είναι η αγάπη μας. Φυσικά. Είναι το πάθος μας. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου έλεγε: το μπουζούκι μαθαίνεται. Το μεράκι δεν μαθαίνεται. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που ούτε μαθαίνεται, ούτε διδάσκεται. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ακριβώς. Θέλω να έρθω στον Δημήτρη. Πώς εξηγείται όλο αυτό το πράγμα, αυτό λέγαμε πριν εμείς, τώρα θα το πούμε και στον αέρα, που όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο αυτοί, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, έχουν επαναφέρει στη διάθεσή τους και στην προτίμησή τους το ρεμπέτικο, το λαϊκό, όπως θες. Δεν σταμάτησε αυτό, όπως θυμάσαι και εσύ και η Ελένη, και με τα πολιτευτικά είχαμε την αναβίωση. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή υπήρξαν κομπανίες που αναβιώναν το ρεπερτόριο, τα παίξηματα κτλ. Νομίζω πως τώρα είμαστε στην καλύτερη φάση. Το ρεπερτόριο είναι ακόμα πιο ψαγμένο. Δηλαδή, όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες που στο ρόλο εξαιρετικούς, πάνε σε πολύ άψαχτα ρεπερτόρια. Δεν πάνε στα προφανή, πρώτον. Πάνε στα πιο πιστά παίξηματα. Δηλαδή, σήμερα, για παράδειγμα, εδώ έχεις μια μεγάλη επιτυχία. Έχεις όλη την καταβολή της πειραϊκής, της ξακουστής τετράδος, δηλαδή το μπουζικό κεντρικό ρεμπέτικο, αλλά έχεις και όλη την καταβολή του Σμυρναϊκού. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε κάνει με δύο βασικά πράγματα για να το κλείσω. Το ένα είναι ότι το ρεμπέτικο γράφτηκε από νέους δημιουργούς, άρα παραμένει αθάνατο. Και δεύτερον, είναι μεγάλο είδος. Ναι. Δεν είναι απλό είδος. Είναι ένα μεγάλο είδος. Είναι ένα είδος το οποίο αγγίζει μια διαχρονία, τα συναισθήματα των ανθρώπων, αυτά που και σήμερα μας απασχολούν. Δεν έχουν ξεπεραστεί αυτά. Και όλοι αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες επανέρχονται στο ρεμπέτικο, στο σμυρναϊκό, σε όλες αυτές τις καταβολές, σε αυτά τα παίξηματα, σε αυτά τα είδη που θα ακούσουμε και σήμερα και ακούμε σήμερα, ακριβώς γιατί αγγίζουν την αλήθεια του ίδιου του λαού μας. Αυτό το θεωρώ πολύ βασικό. Είναι κάτι που μας θυμίζει πάντα κάτι από τον εαυτό μας αυτό. Έτσι. Αυτό είναι και το γνήσια λαϊκό. Τα άλλα όλα τα παίρνει ο αέρας και ξεχνιούνται. Να μην λέμε πολλά. Πάμε συνέχεια. Τράβα ρε μάγκα. Πάμε λοιπόν. Σε λιμάνι, όπα.
Δυστυχώς με προλάβανε. Ήμουν έτοιμος να σηκωθώ να χορέψω εγώ. Αλλά επειδή χορεύω πάρα πολύ ωραία, δεν ήθελα να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό άφησα τα παιδιά να χορέψουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αυτόν τον καιρό, θα εμφανιστείτε κάπου, έχετε κάποια δραστηριότητα? Είμαστε κάθε Σάββατο σε ένα μεζεδοπολείο στο Κορυδαλό, στο Θείο. Και κάνουμε και διάφορες εμφανίσεις, ανά τη βδομάδα, ανάλογα. Όταν λέτε μεζεδοπολείο, βάζει κόσμο ή απλώς είναι μικρό-μικρό? Βάζει κόσμο. Βάζει. Σας εύχομαι να βάζει και να τους διώχνετε κιόλας. επειδή μου έκανε νοήματα η Ρώτη, τραγουδάει καλύτερα από σένα, θα ανέβει τώρα να τραγουδήσει. Για να ενισχύσει λίγο το σχήμα. Να τη χειροκροτήσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα περάσετε στην εφεδρεία και θα έρθουν οι Αναφανδών. Είναι το γυναικείο μας συγκρότημα. Στα σανίδια μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
καπνό φουμαρίς. Το δόλιο πορτοφόλι μου κοιτάς να μου το πάρεις. Σε γέλασανε, μη χάνεις το καιρό σου. Δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Σε γέλασανε, μη χάνεις το καιρό σου. Δε σε σπούδασε. Πρέπει να τα πλώσεις. Νομίζεις τον καθένα, ναι, μπορείς να τον κατζώσεις. Σε γελάσανε, μη χάνεις το καιρό σου. Δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις το καιρό σου. Δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Λοιπόν, για πείτε μας, τι σημαίνει το αναφανδόν? Το αναφανδόν είναι ένα επίρρημα, ναι, ελληνικό. Σημαίνει απροκάλυπτα και ελεύθερα. Σημαίνει απροκάλυπτα φανερά. Το βρήκε εδώ η Αφροδίτη, που είναι και η δικηγόρος, παύλα συμβολιογράφος της παρέας. Είναι η μόνη... Αφροδίτη, αποφάσισε. Εκείνη το αποφάσισε, ήταν η μόνη που ήξερε τι σημαίνει. Και, και μας το εξήγησε. Και νομίζω μας πλέον δεν έχουμε ταυτιστεί, γιατί μας αρέσει αυτό το εξωστρεφές που έχει μέσα αυτό το επίρρημα, το απροκάλυπτο, το φανερό. Εξαιρετικά. Είναι υπέροχο που παίζετε χωρίς μπουζούκι. Σε κάποιους αρέσει πολύ και σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου. Εσείς θα απευθύνεστε σε αυτούς που αρέσει πολύ. Ναι. Και κυρίως σε αυτούς που δεν τους αρέσει καθόλου. Πιο πολύ. Εννοείται. Κάποια στιγμή θα τους αρέσει αν επιμείνετε εσείς. Θέλει πυγμή, θέλει πυγμή. Αυτόν τον καιρό είστε κάπου? Αυτόν τον καιρό ανοίγουμε το πρόγραμμα στο Περιβόλι του Ουρανού, που παίζει ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, η κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου και ο κύριος Στέλιος Διονυσίου και η Λάνα Παπαϊωάννου. Ανοίγουμε το πρόγραμμα, παίζουμε στην αρχή. Είναι μεγάλη τιμή για μας να είμαστε σε αυτό το χώρο. Και είμαστε εκεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Και κάνουμε και κάποια άλλα δικά μας live για να μην ξεχάσουμε να παίζουμε. και για να παίζουμε έτσι και κομμάτια που μας αρέσουν πολύ, που, τα οποία δεν είναι σταθερά, τα ανεβάζουμε στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram. Τέλεια. Σας πληρώνουν καλά ή να πάρω το χρήσιμο να κανονίσω? Άμα. Καλά σας πληρώνουν. Άμα θέλετε, αλλά μας πληρώνουν και καλά. Θα πάρω μέτρα. Δηλαδή ποτέ δεν είναι. ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση σήμερα. Είναι εξαιρετική η παρέα. Μας. Δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε κανέναν. Πείτε μου κάτι, πόσα χρόνια έχετε το κουρπάκι σας? Παίζουμε μαζί 10 χρόνια.
Είμαστε πάρα πολύ φίλες βασικά. Έχουμε δημιουργήσει, να το πούμε και αυτό, ότι μέσα από τη μουσική δημιουργείς και σχέσεις ζωής. Είμαστε σχεδόν σαν αδερφές. Σας εύχομαι να δουλεύετε μαζί όλη σας τη ζωή. Το ιδανικό, το ιδανικό είναι. Έργο να το μοιράζεστε με τους ανθρώπους που σας ακούνε, με τους ακροατές σας. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Το να γίνεται κοινή ανάσα το τραγούδι. Αυτός είναι ο σκοπός του άλλωστε, έτσι. Ελένη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι καταπληκτικό που είναι τρία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά της ξαφνικά παίζουν αυτά τα κομμάτια? Ναι, είναι καταπληκτικό. Και συμφωνώ και εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ που δεν έχουν μπουζούκι και βγάζουν έναν άλλον ήχο για τον οποίο συνήθως δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι. Εγώ ήθελα να πω γενικότερα όλα αυτά τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το ρεμπέτικο. Εγώ είμαι της γενιάς της μεταπολίτευσης που τότε ξεκινούσε μια αναζήτηση μιας ελληνικότητας που θα συνέδεε τον κόσμο με το πριν τη δικτατορία και με το μετά τη δικτατορία. Το οποίο σήμαινε ότι υπήρχε μια μίμηση. Δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το ρεμπέτικο τότε μιμούν το λίγο το είδος, θέλουν να το φέρουν αυτούσιο και μέσα από αυτό το είδος αυτοπροσδιοριζόντουσαν κιόλας. Αυτό σήμαινε και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, με τα τσιπουράς, με τα τσίπουρα, με τα αυτά, με τη νύχτα. Και ήταν ένας τρόπος λοιπόν να ζεις. Αυτό κάποια στιγμή πέρασαν τα χρόνια και τώρα αυτές τα νέα παιδιά βγαίνουν χωρίς αυτό το επίστρωμα της κοινωνικής στιγμής που ξανά έρχονται σε επαφή με αυτό το πράγμα. Αυτοί είναι απενοχοποιημένοι όλοι. Πολύ σωστά. Έχουν λοιπόν μία πάρα πολύ φρέσκια και καθαρή ματιά που παίρνουν αυτό το είδος από μόνο του, χωρίς αυτή την επίστρωση που είχε όταν εμείς το ξανααανακαλύψαμε από το 80 και μετά. Έχει δίκιο η Ελένη σε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι αν δεν ξαναδείς τη μουσική με καθαρό μάτι, δεν θα την πας ποτέ παρακάτω. Έτσι. Γιατί το άλλο έχει ταβάνι. Κάποτε τελειώνει, δεν έχει να πάει παρακάτω. Ήταν μια ξεπατικοτούρα λίγο. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα φρέσκο πράγμα, είναι ένα απενοχοποιημένο πράγμα και είναι ένα πάρα πολύ αυθόρμητο και πώς το λένε, ψάχνω να βρω τη λέξη, αυθεντικό. Δηλαδή είναι το αυθεντικό τους αίσθημα που τους οδηγεί. Ακριβώς. Να επιλέξουν αυτά τα τραγούδια. Δεν έχει τίποτα άλλο παραδίπλα. Ναι. Και αυτό... Και αυτοί θα δώσουν τις κοιτάλικες στους επόμενους. Αυτό είναι η παράδοση για μένα. Έτσι. Το να δίνεις κάτι χωρίς το επίστρωμα της συγκεκριμένης κοινωνικής στιγμής, με τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, και να το δίνεις στους επόμενους, οι οποίοι θα το κάνουν και αυτοί ό,τι θέλουν. Το ίδιο θα ισχύσει για μένα, ας πούμε, και με τον Μίκη Θοδωράκη. Ο οποίος είναι ένας τεράστιος συνθέτης και τον οποίο έχουμε συνδέσει με τη μεταπολίτευση και τα επαναστατικά τραγούδια κτλ. Όταν περάσουν χρόνια, τότε θα ξαναδούνε τα νέα παιδιά με άλλο μάτι και από άλλους πολλούς συνθέτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πιστεύω ότι συνέβαλαν πάρα πολύ τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια. Η μεγάλη επανάσταση δηλαδή ήταν αυτή. Το να πάρουν τα παιδιά και να τα βάλουν μέσα στον κόσμο της μουσικής με αυτόν τον τρόπο, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση ο ήχος των παιδιών με τον ήχο που λες. Καμία. Εγώ θυμάμαι μετά το 1975-1976 ήταν πολλοί που υποδιόντουσαν τους ρεμπέτες. Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι καμία σχέση ούτε με τη ζωή των ρεμπέτων, ούτε για το ρεμπέτικο. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο προκαλούσε την αστική τάξη. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον του. Έτσι. Ναι. Με τον καιρό σταμάτησε να την προκαλεί. Και αν δεν επανέλθει με ένα πιο ευγενικό τρόπο και με ένα γνήσιο αίσθημα, δεν έχει νόημα το να βγει τώρα ένας από τους φίλους μας και να αρχίσει να τραγουδάει σαν τον Βαμβακάρη που είχε μια νότα ολιόλη. Είναι αστεία πράγματα. Ακριβώς. Ή να υποδηθούν την Μπέλου. Είναι πολύ ευγενικό αυτό που κάνουν και είναι αξιέπαινο. Και μ' αρέσει πολύ το ότι είναι μόνο κορίτσια. Είναι... Ναι. Κάτσε να τους βάλω έναν άντρα εκεί πέρα. Τι. Τσακωνόμαστε με τους άντρες. Τσακωνόσαστε. Να πάμε καλά. Και εμείς τσακωνόμαστε με τις γυναίκες. Ωραίο είναι αυτό. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου, ενός πολύ μεγάλου ρεμπέτη, που έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, νομίζω στην κατοχή. Που επηρέασε πολύ τον Τζιτσάνι. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Και τον θαύμαζε πάρα πολύ, ποιος λέτε, ο Ατίκ. Είναι καταπληκτικό. Ο Ατίκ θαύμαζε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Κάτω στα Λεμονάδικα. Thank you.
κυραστινό, κυραστινό, με μη βαρά. Τώρα για να σας ενισχύσω, γιατί σας βλέπω λίγο αδύναμες, τέλος πάντων, θα σας στείλω την Νικοκίδου πάνω να σας βοηθήσει λίγα. Γεια, γεια. Χειροκρότημα για την Νικοκίδου. Χαρητήρια. Έλα να σε παντρευτώ, Ελενάκη.
Βλέπω. Όσο σκέφτομαι θα πάει και η Κοκκίδη στο περιβόλι του ουρανού. Αυτό τα πεντελέρι. Τη βλέπω εκεί. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα με όλη μου την καρδιά. Σας ευχαριστώ. Θερμά χειροκροτώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και τώρα ας υποδεχτούμε τους Γιαγκίνηδες. Για πάμε. Ξέρα μια μέρα
Για πείτε μας, ρε παιδιά, το Γιαγκίνηδες πώς ξεκίνησε? Το Γιαγκίνηδες βγαίνει από ότι έχει μικρασιάτικη προέλευση, από τη λέξη Γιαγκίνη, που σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά. Και εμείς έτσι το εστερνιστήκαμε και είμαστε Γιαγκίνηδες, αυτοί που φέρνουν δηλαδή τη φωτιά και την πυρκαγιά. Βέβαια, στα ρεμπέτικα το έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ερωτική κάψα. Mm. Αλλά μας αρέσει και αυτό, μας το ταιριάζουν και αυτό. Και πόσο καιρό είστε μαζί, πόσο καιρό είστε? Εμείς ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη, έχει 3 χρόνια, 4 κοντά που παίζαμε. Συνεχίζετε να παίζετε στο δρόμο? Αυτή την περίοδο είμαστε λίγο, τρέχουμε από εδώ από εκεί, κάνουμε περιοδία, αλλά προσπαθούμε δηλαδή. Ναι. Μια μέρα καινή να έχω, θα βγω στον δρόμο να παίξω. Μας αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή. Έχετε παίξει μια φορά στη Τζιμισκή εκεί? Όχι, παίζαμε για 3 χρόνια στη Τζιμισκή. Γιατί σας έχω ακούσει μια φορά. Ναι, είμαι, εμείς θα ήμασταν μάλλον. Και μου έκανε εντύπωση πόσο ωραία ακουγόταν στον δρόμο αυτά. Κάτι τέτοια λέγατε. Αυτά λέγαμε. Ήταν εξαιρετικό. Mm-hmm. Τώρα θα θυμήθηκα που άκουσα τον ήχο σας. Πόσα χρόνια είστε μαζί, είπες? 3-4 χρόνια. 3-4 χρόνια. Και είστε και φίλοι? Κολλητοί. Ξέρετε ότι τώρα είπατε 2 τραγούδια του Τζιτσάνη. Mm-hmm. Το πρώτο τραγούδι, το Μπαξέ Τσιφλίκη, έτσι για την ιστορία, για τους νεότερους να το μαθαίνουν και για τους τηλεθεατές μας. Ο Χατζηδάκης τον έκανε το ματωμένο γάμο του Λόρκα στο Θέατρο Τέχνης. Ένα κομμάτι είναι το Μπαξέ Τσιφλίκη. Το τώρα νυφούλα μου γλυκιά κτλ. Όλη η φράση αυτή. Αλλά το λέει ο ίδιος. Και η εισαγωγή του ματωμένου γάμου είναι η Αρχόντισσα. Του άρεσαν πάρα πολύ και είναι φυσικό να του άρεσαν, γιατί ο Τσιτσάνης είναι πατριάρχης όλων. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα κομμάτια είναι διαχρονικά και κάτι μας λένε. Δεν είναι τυχαίο ότι επανέρχονται και επανέρχονται με πάρα πάρα πολλές μορφές. Να ρωτήσω τον Νικόλα τώρα, μέσα σε όλη αυτή το ζωφερό κλίμα της πολιτικής και όχι μόνο πολιτικής, παραπολιτικής, σκάνδαλα, Κιβωτή, λεφτά, Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικό αέριο. Δεν είναι τρομερό. Το λέω σε εσένα επειδή ασχολείσαι με το πολιτικό ρεπορτάζ και τα λοιπά. Δεν είναι παρήγορο ότι έχουμε αυτά που μας παρηγορούν με έναν τρόπο? Κοίταξε Γιάννη μου, εγώ μεγάλωσα με ρεμπέτικα και καζατζίδι. Ναι. Εγώ δεν ένιωσα αυτό το κενό της Χούντας, γιατί και στη Χούντα ακούγαμε ρεμπέτικα. Ναι, ασφαλώς, ναι. Δεν περιμέναμε την αναβίωσή τους για να μοιηθούμε, ναι, στο ρεμπέτικο. Το κουβαλάγαμε μαζί μας από τις καταβολές μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχει μια κοινή ρίζα, τη μικρασία το ρεμπέτικο. Από εκεί οι πρόσφυγές μας που ήρθαν έδωσαν αυτό το μουσικό τόνο, εμπλούτησαν παίρνοντας και στοιχεία από την ντόπια παράδοση και έφτιαξαν ένα είδος καινούριο ουσιαστικά. Ναι. Αυτό λοιπόν το είδος είναι όχι παρήγορο, είναι για μένα ευτυχία και χαρά ότι έχει ριζώσει στις ψυχές των νέων ανθρώπων, που δείχνει και αυτή την ιστορική συνέχεια. Όταν λοιπόν πάω σε μέρη όπως, φιλόξενα μέρη όπως η Ουκρανία για παράδειγμα, εν πολέμο, καμιά φορά έτσι ακούω κανένα ρεμπέτικο και αγαλιάζει η ψυχή μου μέσα στους βομβαρδισμούς. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα τραγούδι που είναι έμφυτο μέσα μας, που συνοδεύει τις ρίζες μας και που αυτό το δέντρο του τραγουδιού του ρεμπέτικου όλο και ανθίζει, όλο και πλουτίζει, όλο και καινούργια κλαδιά βγάζει. Και αυτά τα καινούργια κλαδιά θα φέρουν άνθη, θα φέρουν συνέχεια και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Μπράβο στα παιδιά που πραγματικά όχι μόνο υπηρετούν την παράδοση, τη ζουν την παράδοση και δημιουργούν καινούργια παράδοση για τους επόμενους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην μένει η παράδοση σαν καρφί στο κεφάλι μας και μας βαραίνει.
Να είναι δηλαδή, όχι σαν μουσείο. Να είναι κάτι, ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτό που είπε η Ελένη πριν και για τον Θεοδωράκη και για άλλους συνθέτες, για άλλους μουσικούς. Ε. Κάτι να μας γεννάει, να γεννάμε κάτι εκ του μηδενός, σαν κάτι καινούριο. Τότε έχει ενδιαφέρον. Και αυτό φυσικά θα το κάνουν μόνο οι νέοι. Δεν μπορούν να το κάνουν άνθρωποι της γενιάς δικής μου, αν και εγώ είμαι πάρα πολύ νέος, όπως ξέρετε. Ναι. Γιατί γελάτε όλοι. Είναι πάρα πολύ. Παρηγορώ. Πάμε παρακάτω με τα τραγούδια σας. Όσοι έχουν πολλά λεφτά.
καταφέρες. Ο Φάμαν και μου την κατάφερες. Ο Φάμαν και μου την κατάφερες. Πώς μου το σκάσες, ο Φάμαν με το μαγκατό στριψες. Πώς μου το σκάσες, ο Φάμαν με το μαγκατό στριψες. Έξοχα, πείτε μας την επόμενη εμφάνιση. Πού γίνεται, σε ποιο μαγαζί ή σε ποιο δρόμο? Στον δρόμο σίγουρα θα υπάρξουν πολλές εμφανίσεις. Σίγουρα όμως. Έχουμε στις 26 Φλεβάρι θα παίξουμε στο Κύτταρο, όπου θα παρουσιάσουμε το καινούργιο μας δίσκο. Τέλεια. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε και με μπάντα από πίσω. Ο δίσκος εντωμεταξύ που θα βγει και αυτός τώρα στα κοντά λέγεται Άνθρωποι του Δρόμου και αφορά ιστορίες ανθρώπων που γνωρίσαμε καθώς παίζαμε μουσική στον δρόμο. Υπέροχο. Μπράβο σας. Θέλω να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Είστε πολύ νέοι, έχετε το μέλλον μπροστά σας. Να είναι το μέλλον πολύ δημιουργικό, να το χαρείτε, να χαίρεστε πάρα πολλά τη ζωή και μετά έρχεται και το τραγούδι. Έτσι γίνεται πάντα. Άμα στη ζωή σου δεν είσαι καλά, δεν ακουμπάει τίποτα πάνω. Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα. Να σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά έχουν κάποιες υποχρεώσεις, δεν θα μείνουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχετε το μεγάλο μας χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και τώρα θα υποδεχτούμε τους Ποζάβλη σε συνεργασία εκτακτή με την Ελένη Κοκκίδου. Μου την έσασες.
Σας ευχαριστώ, παιδιά. Εξηγήστε μας λίγο το όνομά σας. Χαίρετε, χαίρετε και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ποζάβλη, λοιπόν, είναι μία λέξη κυπριακή που σημαίνει από καΐδια. Ουσιαστικά προέρχεται από το ρήμα υποδαυλίζω. Αυτό. Σωστά. Τώρα, χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Με την κυριολεκτική, ας πούμε, χρήση του όρου, που σημαίνει ότι κάηκα, ας πούμε, κάπως έτσι. Και η μεταφορική χρήση, ας πούμε, της λέξης είναι όταν λέμε, ξέρω εγώ, ότι έγινα ποζάβλη από τον έρωτα, ότι κάηκα από τον έρωτα. Τώρα, το σχήμα ουσιαστικά αποτελείται στην πρωτόλια μορφή του από τους δυο μας. Εγώ είμαι ο Γιώργος και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο ούτι και στο μπουζούκι. Ωστόσο, το σχήμα, επειδή ακριβώς είναι έτσι μικρό, έχει τη δυνατότητα να διευρύνεται. Να διευρύνεται. Αυτό. Το οποίο μας δίνει και μία, ας πούμε, πώς να πω,
μια ευχέρεια ως προς το να μπορούμε να παίξουμε και σε μικρότερα μαγαζιά, ταβέρνες και έτσι, και σε μεγαλύτερες σκηνές. Ακριβώς. Κατά τα άλλα έχουμε μαζί μας σήμερα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Μαρία τη Βακάλη στο τραγούδι, τον Νικόλα τον Παπαχρυσό στο κοντραμπάσο και τη Μυρσίνη Ποντικοπούλου Βενιέρη στο βιολί. Τέλεια. Πόσα χρόνια έχετε δραστηριότητα? Λοιπόν, σαν μουσική, με το Γεράσιμο θα μιλήσω αρχικά, ξεκινήσαμε να παίζουμε παρέα από το 2016. Μάλιστα. Ωστόσο, μας δένει μια φιλία παιδιώθεν, θα πω και πιο πριν, διότι οι πατεράδες μας ήταν φίλοι από τα φοιτητικά τους χρόνια, όταν είχαν έρθει εδώ στην Αθήνα από την Κύπρο για σπουδές. Γνωριζόμασταν από την Κύπρο, ωστόσο όταν βρεθήκαμε και στην Αθήνα, είδαμε ότι... Έχετε κάνει και κοινές σπουδές? Ναι, ακριβώς. Πέραν το ότι έχουμε σπουδάσει και οι δύο φιλολογία εδώ στο ΕΚΠΑ, έχουμε επιπλέον κοινή, ας πούμε, καταβολή τη βυζαντινή μουσική, τις σπουδές μας στη βυζαντινή μουσική. Τέλεια. Και γενικά παίζουμε... Και ο ήχος αυτός ο πολύ ωραίος. Ναι. Παίζουμε παραδοσιακά, παίζουμε ρεμπέτικα, έτσι όλα αυτά τα συναφή μουσικά είδη, ας πούμε, και κυπριακά ενίοτε. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τα δύο επόμενα τραγούδια σας. Ευχαριστώ. Στον καφέ
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τον ήχο σας, για την προσφορά σας. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Όλο το μέλλον είναι μπροστά σας. Όρθιο το βλέμμα, χαρά, όχι γκρίνια. Τα γνωστά. Έτσι, αυτά. Αυτά που αξίζουν στη ζωή. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα σας χειροκροτήσω άλλη μια φορά. Και τώρα ας υποδεχθούμε τον Θοδωρή και τον Αντώνη Ξιντάρη.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις εσείς, έτσι δεν είναι? Είστε αρκετά έμπειροι, πολύπειροι. Ο μπαμπάς τι κάνει, καλά? Καλά. Καλά, καλά. Μπράβο. Το μαγαζί στη Σκόπελο υπάρχει ακόμα? Βέβαια. Βέβαια. Εγώ το έχω. Εσύ το έχεις? Στο όνομά μου είναι. Άτα. Τον Ίκα. Ονομημένος ο γαμπρός. Στο Ίκα, στο Ίκα. Στο Ίκα τον έχω, στο Ίκα. Έχουν ένα εξαιρετικό, έχω πάει μια φορά, πριν από πολλά χρόνια. Ένα εξαιρετικό χώρο στη Σκόπελο, βλέπει και τη θάλασσα. Είναι υπέροχα, υπέροχα. Τι έχουμε τώρα, τι ετοιμάζουμε? Είμαστε... Πόσα χρόνια παίζουμε μαζί, ξαναδέρφια είμαστε πια. Ναι, λαντέ. Κάθε Τρίτη είμαστε στην Παλιά Αθήνα, οι δυο μας. Και κάθε Τετάρτη είμαστε στον Κολονό, στο Χαμηλό. Με την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Νίκο τον Πρωτόπαπα. Φουλμπάντα και ο αδερφός μου φέτος είναι και στο Χαμάμ κάθε Παρασκευή. Ναι. Εγώ δεν είμαι φέτος εκεί γιατί είμαι πρόσφατα μπαμπάς. Αριστούργη. Οπότε έχω... Χειροκρότημα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο. Έχω άλλα παίξηματα τώρα. Αυτά είναι τα καλύτερα. Ναι. Θα έρθω και εγώ στο Χαμάμ το Φεβρουάριο. Α, ωραία. Θα κάνω μερικές εξαφανίσεις. Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Παρακάτω, να είστε καλά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Να σας αποδεσμεύσουμε, να μην περιμένει και το παιδάκι. Ναι. Πολλά φιλιά. Γερό, θέλω να έρθω σε σένα. Για πες μου, πώς επικοινωνήσεις με όλα αυτά τα κομμάτια, με όλα αυτά τα τραγούδια, με αυτόν τον κόσμο. Εμένα οι ρίζες μου είναι από Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη, οπότε είμαι πολύ συνδεδεμένη με αυτούς τους ήχους και με αυτή τη μουσική. Και αγαπώ πολύ το μπουζούκι. Δηλαδή, νιώθω πραγματικά ότι οι χορδές του βρίσκονται στην καρδιά μου και μου γεννάνε πολλά συναισθήματα όλα αυτά τα τραγούδια. Λες και τα έχω βιώσει, ας πούμε, με έναν τρόπο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα εμπεριέχουμε χωρίς το καταλαβαίνουμε. Ναι. Έτσι είναι. Πάντως το τραγουδάει όλα. Ναι. Δεν έχει αφήσει κανένα. Βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω για το τι κάνουμε αυτό τον καιρό. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Tempus Verum, στο θέατρο Tempus Verum, με την Άστια Βραχάτη, την Τζορτζίνα Αλιώση, σε σκηνοθεσία Κρίστελ Καπερώνη, όπου κάνουμε εκεί τρεις διαφορετικούς μονολόγους της Λένας Κιτσοπούλου, οι οποίοι όμως συνομιλούν μεταξύ τους ένα μπουζουξίδικο στη δεκαετία του 80. Mm. Τη δραματουργική επεξεργασία την έχει κάνει η Αγνή Ιχιώτη. Στο μπουζούκι είναι ο Πέτρος Δημητρακόπουλος και τραγουδάω και εκεί πολύ. Δηλαδή από ρεμπέτικα μέχρι αναβίση. Α, δηλαδή σκορτάσαι από μπουζούκι. Δεν μας άπεσε αυτά. Τέλεια. Εύχομαι να πάτε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Και να το ευχαριστήσετε. Να σε ρωτήσω, Παύλο, τώρα εσύ είσαι με τα αθλητικά, βέβαια. Αλλά τα αθλητικά καλά πάνε. Όχι κι άσχημα. Όχι κι άσχημα. Για την, ναι, για την εποχή που ζούμε. Αλλά ναι, αυτό που θέλω να πω εγώ, βλέποντας, σκεπτόμουν πώς μπορώ να συνοψίσω όλα αυτά που έχετε πει από την αρχή. Κάτι μας είπες πριν για ένα πτάλιγο, κάτι που μου. Ναι, πριν, αυτό ακριβώς. Εκεί θα καταλήξω. Λέω, μου λέει ο πατέρας μου 88 ετών. Όταν θα παίξει η εκπομπή, πες μου, και η Μπαρτσελόνα να παίζει. Ναι. Θέλω να ακούσω τα ρεμπέτικα. 88 ετών. Βλέπω τα παιδιά τώρα όλα αυτά εδώ σε αυτές τις ηλικίες. Ναι. Και λέω ότι ο Νταλάρας το έχει πει με δύο λέξεις. Ναι. Είναι η κυταρική μνήμη. Mm. Είναι η κυταρική μνήμη. Ακριβώς. Η οποία σε όλη τη διαδρομή των ετών μας ακολουθεί, αλλά είναι και μπροστά μας. Δόξα τω Θεώ. Από όσο μπορώ να καταλάβω. Και αυτό εδώ όλο το πανηγύρι με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί απαντάει σε μια μεγάλη αγωνία ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, του Πάνου του Γεραμάνη, που πάντα είχε την πρεμούρα, την αγωνία. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, μετά από αυτή τη γενιά. Πώς, πού θα μεταλαμπαδευτεί. Το βλέπω τώρα αυτό να γίνεται. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, από όλο αυτό που βλέπω, ότι το ρεμπέτικο έχει γίνει προστατευόμενο είδος στην άειλη κληρονομιά της UNESCO. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί πριν από 4-5 δεκαετίες κανείς να μην το φανταζόταν, αλλά τώρα συμβαίνει. Τώρα συμβαίνει, είναι μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα που κυρίως, αφού για το χρόνο μιλάμε όλοι μας και την ιστορική διαδρομή, οδηγεί στο μέλλον. Μπράβο σου που τους έφερες. Μπράβο σου. Θέλεις που ήρθαν οι άνθρωποι. Ήρθανε και από ό,τι βλέπω περνάνε καλά. Και κυρίως κοιτάζω, όχι αυτούς που παίζουν, κοιτάζω πώς ανταποκρίνονται αυτοί που δεν παίζουν στα τραγούδια που ακούγονται. Και αυτό νομίζω μας δίνει για το μέλλον μια ασφάλεια. Σίγουρα. Είναι μια υπέροχη εκπομπή. Να ρωτήσω το νεαρό με το ακορντεόν, πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 18. Είσαι 18. Λοιπόν, το τραγούδι που θα παίξετε τώρα, η Ρεμπέτα Σκέρ, την αρχόντισσα, μπαίνει στο 85ο έτος της ηλικίας του. Γράφτηκε το 1938. Θα παίξει λοιπόν μια μελωδία που γράφτηκε πριν από 85 χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι θα παίξει άριστα. Ρεμπέτα Σκέρ.
μπροστά στα αργοντικά σου τα στολίδια. Σκλαβό θυγάρια σ' ένα ξένη γερομνή. Κάθε βράδυ ραντεβού.
Πολύ οργανωμένοι. Τι Ρεμπέτα Σκέρ μας λέτε και τέτοια. γιατί το Ρεμπέτα Σκέρ. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση. Λοιπόν, Ρεμπέτα Σκέρ είναι μία έκφραση που έχει διάφορες ενοιολογικές αποχρώσεις, να το πούμε έτσι. Η επικρατέστερη αναφέρεται στους εκτός νόμου ανθρώπους. Λοιπόν, προφανώς χρησιμοποιείται και στην καθημερινότητα για να χαρακτηρίσει τους ανθρώπους. Πώς να το πούμε, το πέρα βρέχει. Τον ατάκτον που λέμε. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Είναι κάτι αντιφατικό με αυτό που είμαστε, μάλλον, όσο αντιφατικό είναι και το νέο και ρεμπέτικο. Ναι. Κάπως δεν είναι καθόλου αντιφατικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πόσο καιρό είστε μαζί? Εγώ με τη Μαριάννα είμαστε μαζί 2 χρόνια δουλεύουμε στα σχήμα, αλλά αυτή η σύσταση του σχήματος είναι πολύ νέα και έχει μόλις 3 μήνες. Έχει γίνει επέκταση μεγάλη, ε. Τέλεια. Ακριβώς. Μπράβο. Και τώρα είστε κάπου, εμφανίζεστε κάπου. Λοιπόν, κάναμε την πρεμιέρα μας σε ένα project που ονομάζεται «Ένα ταξίδι στο χρόνο». Mm. Λοιπόν, στο Γυάλινο Θέατρο. Και το παρουσιάζουμε έτσι σε διάφορα μέρη, τα οποία θα ανακοινωθούν στην πορεία. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Τι θα συνεχίσουμε, να πεις και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Το project αυτό που ονομάζεται «Ένα ταξίδι στο χρόνο» αναφέρεται σε μία 30ετία στην οποία έχουμε εστιάσει. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε και στο YouTube. Mm. Δηλαδή φτιάχνουμε βιντεάκια είτε με επανεκτελέσεις είτε με διάφορες διασκευές που γίνονται από εμάς, σεβόμενοι πάντα το πρότυπο που έχουν γράψει συνθέτες και δημιουργοί. Και προσπαθούμε έτσι να βάλουμε τη δική μας πινελιά και να τα παρουσιάσουμε μέσα από βιντεάκια στο YouTube, παράλληλα με την παράστασή μας. Και πολύ καλά κάνετε. Καλό είναι να κρατάμε την καρδιά και να πηγαίνουμε παραπάνω, όχι να τα γκρεμίσουμε. Πολύ σημαντικό. Να τα γκρεμίσουμε είναι εύκολα, να τα χτίσουμε είναι δύσκολα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θέλω να σε ευχηθώ τα καλύτερα, να έχετε μια πολύ καλή διαδρομή, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και τώρα θα μας πείτε νύχτες μαγικές.
νησιά καμωμένα σαν εξώδικα. Και τώρα θα συμπράξετε, είτε θέλετε είτε όχι, με την Κοκκίνου. Με το ζόρι θα συμπράξετε. Θα τραγουδήσετε ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου με τίτλο «Άνοιξε, άνοιξε». Ε, για πάμε.
ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Rebetta Sker, το οποίο μόνο Rebetta Sker δεν είναι, και να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη μου, κάτι θέλεις να μου πεις πριν περί λαϊκού. Για πες το μου. Είπε ένας λαϊκός τραγουδιστής τη διαφορά, κατά τη γνώμη του, του έντεχνου και του λαϊκού. Το έντεχνο λέει άλλα θέλω και άλλα κάνω. Το λαϊκό λέει άλλα θέλω και άλλα κάνεις. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ ουσιαστική διαφορά. Είναι άλλες νοοτροπίες και η δεύτερη νοοτροπία είναι η νοοτροπία του Ρεμπέτικου. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η καθαρότητα του αισθήματος και αυτό δεν χάνεται ποτέ. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς για το αν θα χαθούν ή δεν θα χαθούν. Αυτά περνάνε από γενιά σε γενιά γιατί είναι στον πυρήνα των πραγμάτων. Ακριβώς. Τα Ρεμπέτικα. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι αφού μου δίνεις το βήμα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό το κάλεσμα σήμερα. Είσαι ένας υπέροχος οικοδεσπότης. Και νιώθω πολύ τυχερή που έφερες όλα αυτά τα παιδιά για μένα σήμερα. Αφού είμαι στο διεκπομπή, είναι αφιερωμένη σε μένα. Χαριτόλογο. Αυτά. Και θέλω να πεις τα καλλιτεχνικά, τα σχέδια. Εγώ μεγάλωσα στο σπίτι μου με κλασική μουσική, με Μάνο Χατζηδάκη, με τα πιο light του Θεοδωράκη, με τους παλιούς Ατίκ, Γιαννίδη, Χερόπουλο κτλ. Αυτά ήταν τα πρώτα μου ακούσματα. Όταν ήμουν 12 χρονών, λοιπόν, βγήκε ο μεγάλος ερωτικός. Αυτό με σημάδεψε στη ζωή μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έπαιζα στο πιάνο ό,τι μπορούσα. Και μου δόθηκε ένα δώρο αυτό το χειμώνα. Από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά, στο Θέατρο Σταθμός, από τον Μάνο τον Καρατζογιάννη, να ερμηνεύσω ένα μονόλογο που είναι γραμμένος για τη Φλέρη Νταντονάκη. Η Φλέρη για μένα είναι ένα πρόσωπο εμβληματικό και θεωρώ πραγματικά ότι συναντιέμαι ξαφνικά στη ζωή μου με ένα δώρο. Θα τραγουδάω κιόλας, θα μιλώ. Αυτά. Και το έχω με μεγάλη προσμονή. Πρέπει να πούμε και για τα παιδιά, αλλά και ότι η Φλέρη Νταντονάκη ήταν η μούσα του Χατζηδάκη, έτσι, μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Αν δεν τραγουδούσε μόνο τραγούδι του Χατζηδάκη, τραγουδούσε και πολλά από αυτά που λέμε τώρα, που λέμε σε διασκευές με πιάνο. Μια σπάνια τραγουδίστρια. Έφυγε πολύ νωρίς από κοντά μας. Αφηγείται η ίδια στη Νέα Υόρκη το 1971. Πήγαινε 7 μήνες κάθε μέρα στο σπίτι του Χατζηδάκη. Και κάποια στιγμή της λέει, δεν λέμε κανένα ρεμπέτικο. Ναι. Και άρχισε να παίζει όλα αυτά τα τραγούδια ο Μάνος στο πιάνο και αυτή να ερμηνεύει με τη φωνή. Και το κάνανε στα λειτουργικά δίσκο μετά. Και δεν ξανασχολήθηκε αυτός ποτέ πια. Είχε κάνει την έναρξη με το λόγο που έβγαλε το 40 κάτι για το ρεμπέτικο. Με τη διάλεξη, αυτή είναι η λέξη που έψαχνα. Και έκλεισε με τα λειτουργικά. Τέλεια. Και πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει. Αυτό θα γίνει γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου. Κάτι. Τέλεια. Δεν ξέρω ακριβή ημερομηνία. Έχω να καταγγείλω, δεν με αφήσα να τραγουδήσω καθόλου. Ναι. Με έφαγε το κύκλωμα. Έφαγε εγώ. Με έφαγε το κύκλωμα που λένε. Εγώ είμαι το κύκλωμα. Θα τα πούμε μετά. Και τώρα να υποδεχτούμε τους 3 και 1. Τι 3 και 1, είστε 5 και 1. Δηλαδή, τι 3 και 1, κάτι δεν έχετε υπολογίσει σωστά. Για ξεκινάμε να σας ακούσουμε. Πάμε.
καϊξί. Πείτε μας τώρα το ιστορικό σας, κάντε μας έτσι ένα βιογραφικό ωραίο. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Το σχήμα ξεκίνησε το 12 και οι άνθρωποι που το απάρτιζαν τότε ήταν 4.
Τρεις άντρες και μία γυναίκα. Γι' αυτό το τρεις και μία, αλλά μέσα στον χρόνο θέλησαν και άλλοι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτό και οι ανάγκες ήταν αυτές που μας έφεραν στο να έχουμε και άλλες συνεργασίες, γιατί παίζουμε αρκετά πράγματα. Δεν παίζουμε μόνο ρεμπέτικα. Παίζουμε και έντεχνα, παίζουμε και λαϊκά, παίζουμε και παραδοσιακά. Οπότε χρειάζονται και άλλα όργανα και μας αρέσει να βάζουμε γενικώς πολλά όργανα για να δείχνουμε τον πλούτο που έχει η λαϊκή μας παράδοση και η μουσική. Οπότε γι' αυτό τώρα βλέπετε 5 και 1, 6 και 1, 7 και 1. Δεν πειράζει. Δεν τους φέραμε όλες, δεν χωράγανε. Και άλλο, δεν χωράγανε μάλλον. Αλλά το και 1 σταθερό. Και πείτε μου κάτι, τώρα βρίσκεστε κάπου, εμφανίζεστε κάπου. Το σχήμα βρίσκεται στο Ναύπλιο, εκεί ξεκίνησε και εκεί παραμένει. Είμαστε σε ένα μαγαζί που έχει ιστορία στον Ναύπλιο, λέγεται Ζορμπάς, είναι στο Τολό. Είμαστε εκεί όλα τα Σάββατα και κάποιες έξτρα εμφανίσεις που κάνουμε και συναυλίες. Γενικώς δραστηριοποιούμαστε σε συναυλίες, πανηγύρια τα καλοκαίρια, τα πανηγύρια με τον παλιό τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν είναι επαγγελματίες μουσική, είναι μουσική που είναι και στα μουσικά σχολεία, πολλοί από αυτούς, και πολυοργανίστες οι περισσότεροι. Να τους συστήσω κιόλας, ο Θάνος που παίζει βιολί, ο Θάνος ο Καρανάσιος, ο Σταύρος ο Μπούζιος, εδώ θα παίξει σήμερα κορντεόν, θα τραγουδήσει, αλλά παίζει και πιάνο. Ο Βασίλης ο Καλαγκιάς παίζει κιθάρα, λαούτο, ούτι, μπάσο, μπουζούκι. Ο Μπάμπης ο Κυπριωτάκης και αυτός είναι πολυοργανίστας, κιθάρα, μπουζούκι, ούτι. Η μία που είναι η Κριτούλα η Λαρδά και εγώ που είμαι ο Αδριανός ο Κατσούρης. Τέλεια. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να είστε πάρα πολύ καλά. Είστε πολύ δεμένοι, πολύ αποτελεσματικοί, πάρα πολύ καλή. Θέλω να κάνω και μια μικρή παρέμβαση εδώ όσον αφορά τα ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα για μας είναι πηγή έμπνευσης και μάλιστα μας έχουν δώσει και τη δυνατότητα να γράψουμε και κομμάτια που έχουν βάση, ας πούμε, ρεμπέτικα και ακούσματα σαν ακούς ρεμπέτικο. Και γενικώς η μπάντα γράφουμε αρκετά κομμάτια. Κάποια έχουν κυκλοφορήσει, κάποια θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Και ο Βασίλης και ο Μπάμπης και ο Σταύρος και εγώ γράφω στίχους. Οπότε ελπίζω σε επόμενη εκπομπή να έρθουμε και να παίξουμε και τα δικά μας κομμάτια. Με μεγάλη μας χαρά. Σας εύχομαι να είστε πάντα πολύ πολύ δημιουργικοί και αποκαλυπτικοί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα κάτι που δεν έχει ξαναγίνει μέχρι τώρα, η Ελένη Κοκκίδου. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτή η ζήλια θα σε πάει.
Και εδώ φτάσαμε αισίως στο τέλος της απόψινής μας βραδιάς. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Παύλο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ θερμά, ήταν υπέροχα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ. Νικόλα, το ίδιο. Ηρώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω κατά εξοχήν την Ελένη. Ήταν πολύ τιμητικό για μας που ήταν απόψε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και για την παρουσία σου, για το τραγούδι σου, για την άβρα σου, για την καλή σου διάθεση, για όλα. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τα παιδιά, όλους εσάς που ήσασταν εδώ και καταθέσατε πάνω απ' όλα τον ενθουσιασμό σας και την υπόσχεση για το μέλλον. Καλό θα είναι όλοι μας αυτές τις προσπάθειες να τις στηρίζουμε. Καλή σας νύχτα, σας εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε όλοι μαζί να τελειώσουμε με ένα τραγούδι του Μάρκου Βαβακάρη επάνω στην πίστα. Και εσείς, πάμε όλοι μαζί, ελάτε. Πάμε.